Θα κάνω μία σύντομη ενημέρωση αναφορικά με την διοργάνωση του Trimor Series Triathlon 2016, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Ήταν ένα τριήμερο αθλητικού event πολύ μεγάλης εμβέλειας, το οποίο υλοποιήθηκε στο νησί μας και πάρα πολλοί κόσμος είχε την δυνατότητα και την τύχη να το απολαύσει και να συμμετάσχει, τόσο συμπολίτες μας, όσο και επισκέπτες, αλλά και αθλητές πολύ μεγάλης εμβέλειας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση αυτή, η οποία κατά γενική ομολογία υλοποιήθηκε, πραγματοποιήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η πρώτη αθλητική διοργάνωση αυτής της εμβέλειας του φετινού καλοκαιριού και ουσιαστικά ανοίγει την αυλαία ενός αθλητικού και όχι μόνο καλοκαιριού με διοργανώσεις αθλητικές τεράστιες εμβέλειας, παγκόσμιες εμβέλειας, στο πλαίσιο της προσπάθειας την οποία καταβάλουμε ως Δήμος και ως νησί για να αναπτύξουμε τον θεματικό τουρισμό και ιδιαίτερα τον αθλητικό τουρισμό. Η διοργάνωση αυτή, οφείλω να πω ότι ήταν μια σύνθετη διοργάνωση, απαιτούσε πολύ καλό σχεδιασμό, προετοιμασία και συντονισμό, διότι όπως ενδεχομένως θα έχετε καταλάβει και θα γνωρίζετε, συμμετείχαν αθλητές τόσο στο κολύμβι όσο στο τρέξιμο αλλά και στην ποδηλασία. Και άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα έπρεπε να προτάξουμε είναι η ασφάλεια των συμμετεχών των αθλητών. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση αυτής της πολύ μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο, τους συμπολίτες μας και τους επιχειρηματίες οι οποίοι επέδειξαν υπομονή και ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το Σάββατο και την Κυριακή έκαναν υπομονή ώστε να μπορέσουν 2-3 ώρες κάθε μέρα το Σάββατο και την Κυριακή να αγωνιστούν οι αθλητές όλων των ηλικιών και κατηγοριών. Επίσης, ήθελα να ευχαριστήσω τους... Εδώ θέλω να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εθελοντές μας, των οποίων η συνεισφορά και η συμμετοχή ήταν καθοριστική, ήταν καταλυτική για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της διοργάνωσης. Οι άνθρωποι αυτοί, με γνώμονα το καλό του τόπου, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του νησιού μας, συνέβαλαν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπου συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης, προετοιμασίας, ενημέρωσης, αλλά και κατά το τριήμερο υλοποίησης της διοργάνωσης, συνέβαλαν καθοριστικά και ουσιαστικά νομίζω ότι όλοι μας τους οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι όπως προείπα, χωρίς την παρουσία των ανθρώπων αυτών, η επιτυχή υλοποίηση αυτής της διοργάνωσης θα ήταν αμφίβολη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές, ενδεικτικά αναφέρω την ομάδα Trimor, τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, την Ενηρίδα και την εταιρεία Travel & More, τους χορηγούς και τους υποστηρικτές, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα και αναφορά στην ομάδα Trimor. Είναι οι άνθρωποι ουσιαστικά οι οποίοι συνέβαλαν, σχεδίασαν, προετοίμασαν μαζί με το Δήμο και υλοποίησαν αυτό το event. Οφείλω να καταθέσω και νιώθω την ανάγκη να καταθέσω εδώ ότι είμαι υπερήφανος και πολύ χαρούμενος που είχαμε την τύχη ως Δήμος να συνεργαστούμε με ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από συνέπεια, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα και αγάπη για το άθλημα αλλά και για το νησί μας και έφεραν εις πέρας μια τόσο μεγάλη και δύσκολη αποστολή χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός τραυματισμός είτε αθλητή είτε συμμετέχοντα. Άρα λοιπόν, το Σύρος Trimor Triathlon 2016 ήρθε βάζοντας ένα μεγάλο στοίχημα, έχοντας να αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Να παραμείνει όχι. Νομίζω λοιπόν ότι δικαίως και με το σπαθί του κατέκτησε, κέρδισε αυτό το στοίχημα και το Σύρος Trimor Triathlon 2016 ήρθε και κατάφερε να παραμείνει. Άρα λοιπόν, ευχαριστώ όπως προείπα όλους τους εμπλεκομένους και θα ήθελα να ζητήσω από τους συμπολίτες μας, από τους επιχειρηματίες και από τους εθελοντές να αγκαλιάσουν με την ίδια θέρμη αλλά και την ίδια, έτσι, τον ίδιο ενθουσιασμό όλες τις υπόλοιπες αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες ακολουθούν το επόμενο διάστημα και είναι και πολλές και μεγάλες. Υπενθυμίζω σε τίτλους μόνο το Σαββατοκύριακο το οποίο μας έρχεται την πολύ μεγάλη δρομική εκδήλωση του Siros Run, όπου μέχρι σήμερα οι συμμετοχές ξεπερνούν τις 800 και ευελπιστούμε ότι θα ξεπεράσουν και τις 1000 με πάρα πολλές συμμετοχές και εκτός Σύρου. Την Παγκόσμιας Εμβέλειας Αθλητική Διοργάνωση τον Ιούλιο του τουρνουά μπάσκετ του 3-on-3, όπου
Ήδη έχουμε μία εικόνα για το τι θα επακολουθήσει, καθώς επίσης και την διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ψαροτούβεκου Υποβρύχιας Ελίας το Σεπτέμβριο. Σταχυολογώντας, αυτές είναι κάποιες από τις μεγαλύτερες, για να μην αδικήσουμε και άλλες μικρότερες, αθλητικές εκδηλώσεις, τις οποίες πιστεύω ότι όλοι θα αγκαλιάσουμε και η Σύρος, το νησί μας, αρχίζει με μεθοδικά και σταθερά βήματα να καταξιώνεται, μεταξύ άλλων, και ένας προορισμός για τον αθλητικό τουρισμό. Σας ευχαριστώ.